Κυρίε και κύριοι, καλό απόγευμα. Μεγάλη Τετάρτη 20 Απριλίου του 2022 και θα είμαστε μαζί για τι επόμενε δύο ώρε να δούμε όλε τις τελευταίε εξελίξει. Άλλωστε, πριν από λίγο, πολύ λίγο, είχαμε και την παρέμβαση του Πρωθυπουργού στα 713. Ο κατώτατο μισθό από την 1η Μαου στα 713 από 663, άρα μιλάμε για 50 ευρώ αύξηση. Μικτά είναι τα νούμερα αυτά που λέμε. Και σε λίγο θα έχουμε εδώ και ειδικού. Αυτή η αύξηση συμπαρασύρει και τα επιδόματα κατά 30 ευρώ τουλάχιστον το μήνα και συγκεκριμένα αν δεν κάνω λάθος θα τα δούμε σε λίγο εδώ με τον Αλέξη Μητρόπουλο τον Στάθη Βελισσαράκο και άλλους ειδικούς αν δεν κάνω λάθος στα 31 ευρώ για βάλτε τίτλο στα 713 ο κατώτατος μισθός λοιπόν είναι η πιο φρέσκια είδηση με παρέμβαση του ίδιου του, του Πρωθυπουργού. Περίμεναν πολύ αυτή η ανακοίνωση να γίνει την ερχόμενη εβδομάδα. Ευθυνδιαστικά, εχθέ όμω, Ζητήθηκε από τον Κωστή Χατζηδάκη να βρεθεί σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Εκεί είχαμε συνάντηση μεταξύ των δύο του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασία. Κλείδωσε στα 713 και είχαμε και την ανακοίνωση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίο μάλιστα αναφέρθηκε στην ενεργειακή κρίση και στι αυξήσει των προϊόντων. Και όπω είπε, ουσιαστικά είναι ένα πρώτο βήμα για να ανταπεξέλθουν τα νοικοκυριά και μάλιστα τα νοικοκυριά που είναι πιο κάτω από τον βασικό μισθό. Κατώτατο μισθό λοιπόν στα 713 ευρώ από την 1η Μαου και μην ξεχνάμε, είχαμε μία μικρή αύξηση, αλλά έχει και αυτό τη σημασία του, την 1η Ιανουαρίου. Άρα 2% την 1η Ιανουαρίου, συν αυτή η αύξηση τώρα είναι περίπου στο 8%, άρα μιλάμε για ένα 10%. Εν ολίγη, ίσω κάποιοι να περίμεναν και πιο πάνω, μιλάμε ουσιαστικά για το ποσοστό του πληθωρισμού. Δηλαδή με αυτή την απόφαση η κυβέρνηση προσπαθεί να φέρει στα ίσια και την αύξηση που καταγράφεται στον πληθωρισμό. Την ίδια ώρα, όπου φύγει, φύγει. Όχι μόνο σήμερα και από την Μεγάλη Δευτέρα ουσιαστικά ξεκίνησαν οι Αθηναίοι και όχι μόνο να φεύγουν για τα χωριά τους, για άλλους τουριστικούς προορισμούς, για νησιά και στα κτέλε βλέπουμε εικόνες να φεύγει κόσμος και στα τρένα και στα καράβια και στις εθνικές οδούς. Και προς, όποιος φεύγει προς Πάτρα, μεσυνία, φεύγει προς Λάρισα, Θεσσαλονίκη και οι δύο αυτοί οδικοί κόμβοι έχουν γεμίσει από αυτοκίνητα και άλλες εποχές είχαμε αυτή τη μεγάλη έξοδο, κυρίως την μεγάλη πέμπτη, αλλά φαίνεται ότι ήδη τις τελευταίες ώρες έχουμε πύκνωση και μεγάλη κίνηση στους δρόμους.